Η εταιρεία, η κοινοπραξία που έχει το έργο στο να σου πω, κηρύχθηκε έκπτωτη. Και κηρύχθηκε έκπτωτη γιατί δεν ανταποκρίνεται σε μια σειρά υποχρεώσεις, μία εκ των οποίων είναι η πληρωμή των εργαζόμενων. Σύμφωνα με τον νόμο, έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν έχει παρέλθει ακόμα, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον επόμενο, στην επόμενη εταιρεία. Εμείς έχουμε κάνει στο Υπουργείο 3 συσκέψεις γύρω από αυτό το θέμα και επί της ουσίας θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην προσπάθεια να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου ο επόμενος μειοδότης και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το έργο θα ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή το έργο δεν χάνεται, θα συνεχίσει η χρηματοδότησή του και σε ό,τι με αφορά, μιας και έχω την ευθύνη από τη θέση που κατέχω στο Υπουργείο, σας διαβεβαιώνω ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί χωρίς τελικά να προκύψουν άλλα τέτοιου τύπου προβλήματα. Η εταιρεία, λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της, τις συμβατικές υποχρεώσεις, κηρύχθηκε έκπτωτη και προχωράμε. Τα λεφτά των εργαζόμενων, από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για να διεκδικηθούν από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή. Εννοείται, επομένως, ότι θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.